Είναι από σήμερα, δεν θα συζητάμε πλέον για προεδρικές εκλογές. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, τον περασμένο Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ή Φεβρουάριο, αφήνατε ανοιχτό το ενδεχόμενο από πέρσι. Ναι. Από πέρσι, ότι μπορεί και να ενδιαφέρεστε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που μιλήσατε με κάποιον πολιτικό αρχηγό ή που χτύπησε το τηλέφωνό σας, Ανδρέα, θέλω να σε δω να συζητήσουμε για τις προεδρικές? Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση με κανέναν πολιτικό αρχηγό. Εγώ δεν είμαι κομματικός, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν είμαι μέρος του συστήματος. Είμαι ένας άνθρωπος που ορίζω τον εαυτό μου μέχρι τώρα στην καριέρα μου ότι ήμουν αυτό που ονομάζουν οι Γάλλοι «Grand Commun de l'État», δηλαδή υπηρέτης του κράτους και των εθνικών συμφερόντων. Δεν έχω εμπλακεί στο κομματικό παιχνίδι ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο μου με τον τρόπο που λέτε, αλλά ούτε και εγώ περιμένω ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Άρα θεωρείτε λήξαν το θέμα προεδρικές? Όχι αναγκαστικά, απλώς είναι ένα ζήτημα. Εγώ όταν λέω ότι δεν αποκλείω το ενδεχόμενο, είναι ότι μέσα σε μια συγκυρία με την ύπαρξη κάποιας δυναμικής. Είναι γεγονός ότι έχω διάφορες συζητήσεις με φίλους και με ομονοούντες ανθρώπους. Θα μπορούσε, αν εγώ θα ήμουν ο εκπρόσωπος μιας τέτοιας δυναμικής, θα μπορούσε να το δω. Αλλά δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα το οποίο να προωθεί τον εαυτό μου προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα αναζητούν το τρίτο πρόσωπο από αυτά που ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι για να τους βάλει από τη δύσκολη θέση και να προχωρήσει σε συνεργασία. Δεν είχατε επικοινωνία ούτε με τον Στέφανο Στεφάνο ούτε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο? Κοιτάξτε, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο δεν είχα. Με τον Στέφανο Στεφάνου, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος και εγώ υφυπουργός, έχουμε μια, ας το πούμε, λίγο πιο προσωπική σχέση. Και όταν συναντηθούμε κάπου ή από καιρού ή καιρό, μπορεί να πιούμε έναν καφέ. Αλλά όχι με τον τρόπο του ότι να πάρει τηλέφωνο και να μου πει: Ανδρέα, ενδιαφέρεσαι να είσαι υποψήφιος. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κάτι λίγες μέρες έχουν μείνει ακόμη στο διάλογο της αντιπολίτευσης. Αν ακούει ο Στέφανος Στεφάνου, είναι εδώ ο φίλος τον κύριο Μαυρογιάννης, μπορεί να τον πάρει ένα τηλέφωνο για ένα καφέ για τα πιο βαθιά θέματα. Κοίταξε, ο καφές και από μόνος του έχει την αξία του. Πάντα. Δεν είναι ανάγκη να πάντα είναι για βαθιά θέματα. Και απλώς εγώ προσωπικά θα ήλπιζα ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι γύρω από τον προσανατολισμό της χώρας και γύρω από την βελτίωση, αν θέλετε, της αξιοπιστίας μας διεθνώς και για να ανεβάσουμε τον τόπο μας λίγο ψηλότερα και βεβαίως όχι μόνο να λύσουμε το Κυπριακό, αλλά να βελτιώσουμε, αν θέλετε, τη θέση μας και εσωτερικά και στη διεθνή σκηνή. Να βελτιώσουμε εσωτερικά, ενώ η κοινωνία μας να μπορέσει, αν θέλετε, να ανέβει λίγο ψηλότερα. Υπηρέτη του λαού χρειάζεται ο λαός. Ναι. Έχετε χαρακτηρίσει έτσι τον εαυτό σας. Ενδεχομένως να έπρεπε να κάνετε και εσείς τη δική σας κίνηση. Κύριε Μαυρογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιάκωβε. Να είστε καλά. Ελπίζουμε πως... Κάτια. Αν με επιτρέπεις, επειδή είναι μετρήσιμος και σε δημοσκοπήσεις ο κύριος Μαυρογιάννης και τέθηκε το όνομά του στη βάση του ΑΚΕΛ, δεν αποκλείεται ενδεχομένως και αν δεν ευδοκιμήσει τυχόν συνεργασία να είναι ενδεχομένως και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ που ενδέχεται να κατέλθει και αυτόνομα δεν ευδοκιμήσει το οτιδήποτε. Ενδεχομένως αυτό θα κριθεί από τον καφέ που λέγαμε πριν. Λέει και κάτι Ασάβα από το στούντιο πως το όνομά σας είχε πέσει κάτω, μετρήθηκε μάλλον σε κάποιες δημοσκοπήσεις που έγιναν για τα του ΑΚΕΛ. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να υπάρξει όποια επικοινωνία για να δείτε προθέσεις. Αυτό που λέτε εγώ δεν το ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, το τι ερίσματα μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς και το τι μπορεί να κάνει, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να βλέπεις από πολύ πιο πριν, γιατί, ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να πάνε πέρα από την δημόσια εικόνα και πρέπει να μπούμε σε συζητήσεις πραγματικές και ουσιαστικές με αίσθημα ευθύνης. Ναι. Μάλιστα. Θα το αφήσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Να είστε καλά. Και εσείς. Κάτια μου, επιστήμη.